Άρα, έτσι, πρόεδρε, με μειωμένο ωράριο λειτουργίας. Πιθανόν με μειωμένο ωράριο λειτουργίας, ειδικά για την τρίτη λυκείου, για τα εξεταζόμενα πανελλαδικά μαθήματα που είναι τέσσερα. Λοιπόν. Ούτως ή άλλως το Υπουργείο Παιδείας αυτή τη στιγμή πρέπει να πάρει τις πολιτικές αποφάσεις. Αυτό είναι υπεύθυνο. Και πάνω φυσικά σε αυτό πρέπει θα να ακούσει τους επαϊόντες, τους γιατρούς. Πρόεδρε. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να ακούσει και την Ομοσπονδία. Να μιλήσει μαζί μας. Γι' αυτό σας είδατε, βγάλαμε, κύριε Τσίπρα, να ακουστεί η γάμωψή σας. Ολόκληρο πολυνομοσχέδιο για την παιδεία και δεν είχαμε την παραμικρή ενημέρωση. Μάλιστα. Δεν γνωρίζαμε τίποτα. Δεν θα αφήσουμε το θέμα. Ευχαριστούμε καλά, θέρμα τον κύριο Τσούκλο, ευχαριστούμε Δημήτρη Λάπα. Και στο θέμα πάμε για να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι διχάζει. Και διχάζει πολύ απλά γιατί υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι πρέπει να ανοίξουν, κάποιοι που λένε ότι θα είναι πολύ δύσκολο να λειτουργήσουν. Εμείς θα πάρουμε τις απόψεις του κυρίου Αθανάσου Εξαδάκτυλου, που είναι ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, το οποίο και καλημερίζω. Γεια σας, κύριε Εξαδάκτυλε. Τον κύριο Χαράλαμπο Κυραηλίδη, που είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Ιδιωτικών Σχολείων. Καλημέρα, κύριε Κυραηλίδη. Καλημέρα σας. Και τον κύριο Θανάση Κικίνη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Γεια σας, Κικίνη, συγγνώμη. Έκανα λάθος τον τόνο. Καλή σας μέρα, κύριε Κικίνη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Να ακούσουμε πρώτα το γιατρό, θα έλεγα εγώ. Και η αλήθεια είναι, κύριε Εξαδάκτυλε, με τι όρους και αν είστε υπέρ εσείς του ανοίγματος, γιατί πολλοί συναδελφοί σας δεν είναι υπέρ του καθολικού ανοίγματος των σχολείων. Πιστεύω ότι πρέπει να λειτουργήσουν. Δεν υπάρχει μια απλή απάντηση σε αυτό. Να. Αν είναι υπέρ ή κατά. Δεν είναι μαύρο ή άσπρο. Να. Εκείνο που θα πρέπει να σας πω είναι ότι μέχρι να βρούμε εμβόλιο, η κανονικότητά μας δεν θα είναι η κανονικότητα που αφήσαμε στις 10 Μαρτίου. Θα είναι μια άλλη κανονικότητα για την οποία θα πρέπει να είμαστε αρκετά πειθαρχημένοι και συνεργάσιμοι όλοι για να είναι κατά το δυνατόν ασφαλής, διότι ο ιός είναι παρόν, θα έχει τις υφέσεις του και τις εξάρσεις του. Τώρα ζούμε σε μια μεγάλη ύφεση, αλλά μέχρι να βρούμε εμβόλιο θα είναι μια διαρκής απειλή. Μάλιστα. Κατά συνέπεια, εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε τους τρόπους με τους οποίους θα πρέπει να λειτουργήσουμε για να λειτουργήσουμε. Και αυτό σημαίνει αλλαγές παντού. Σε πολλά σημεία θα είναι προς το καλύτερο, υποθέτω. Ναι. Σε άλλα σημεία θα είναι προς το δυσκολότερο, αλλά είναι αναγκαίο. Ποιος είναι ο πιο ασφαλής τρόπος να ανοίξουν τα σχολεία και χρειάζεται αυτή τη στιγμή, πέρα από τα παιδιά της τρίτης λυκείου, να διακινδυνεύσουμε, να υπάρξει διασπορά του ιού, φέρνοντας αρχές Μαΐου, τώρα μέσα Μαΐου, τα παιδιά πίσω της τάξης, δημοτικού και γυμνασίου? Το ερώτημά σας θα ήταν πολύ σωστό αν ο ιός θα ξέραμε ότι έχει ημερομηνία λήξεως, αλλά δεν έχει ημερομηνία λήξεως. Δηλαδή το ίδιο ερώτημα μπορεί να προκύψει, ξέρετε, στις αρχές Σεπτεμβρίου. Αν πούμε τώρα να μην τα ανοίξουμε, πολύ ωραία, δεν υπάρχει λόγο. Θα προκύψει όμως αρχές Σεπτεμβρίου. Και αν δεν προκύψει αρχές Σεπτεμβρίου, θα προκύψει ενδεχομένως στα μέσα Οκτωβρίου. Πρακτικά τι συμβαίνει? Παρακολουθούμε πώς εξελίσσεται η επιδημία και πώς οι άνθρωποι μολύνονται από κάθε έναν ο οποίος φέρει τον ιό. Που πολλές φορές το φέρει χωρίς να το γνωρίζουμε κιόλας. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που κάνει την ασθένεια ύπουλη. Όταν έχουμε λοιπόν ένα στατιστικό δείκτη, όταν ο δείκτης αυτός κυμαίνεται κάτω από το 1, σημαίνει ότι τα μέτρα μπορούν να χαλαρώσουν. Όταν ο δείκτης κυμαίνεται πάνω από το 1, έχουμε πλέον εκπαιδευτεί όλοι, κύριε Ξαδάκτυλε. Τότε πρέπει ακριβώς. Γιατρέ, βάλτε λίγο αλλά μια τελεία. Είναι μια δύσκολη εξίσωση αυτή, όπως αντιλαμβάνεστε. Βάλτε μια τελεία πριν πάμε στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, τον κύριο Κυραηλίδη φυσικά και τον κύριο Κικίνη. Θα πάρουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα που είναι υποχρέωσή μας και αμέσως μετά θα έρθω σε εσάς για να μας δώσετε τις απόψεις σας με ποιους όρους πρέπει να λειτουργήσουν ξανά τα σχολεία. Πάμε λοιπόν σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.